Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας από το Best. Εντείνονται οι αντιδράσεις των κατοίκων της Εγλυκάδας και του Γεροκομιού για την επικείμενη κατασκευή του αστυνομικού μεγάρου στη συνοικία τους. Μετά τη συγκέντρωση ενημέρωσης, παρουσία και δημοτικών συμβούλων για τα προβλήματα που τονίζουν πως θα προκληθούν με την ανέγερση ενός τεράστιου κτηρίου 11.000 τετραγωνικών μέτρων, δηλώνουν αποφασισμένοι να κινητοποιηθούν στην κατεύθυνση ανάδειξης του προβλήματος και αποτροπής του έργου. Το Σαββατοκύριακο θα συναντηθούν με φορείς και συλλόγους της περιοχής και έχουν ξεκινήσει τη συλλογή υπογραφών ενάντια στην ανέγερση του μεγάρου. Το έργο είναι γνωστό, η κλίμακα του έργου δεν ήταν γνωστή. Δεν είναι ετεροχρονισμένη η αντίδρασή μας. Η αντίδρασή μας εναρμονίζεται πλήρως ανάλογα με την ενημέρωση την οποία έχουμε. Τώρα ενημερωθήκαμε ακριβώς για περί τίνος πρόκειται και τώρα ενημερώνονται και οι κάτοικοι. Δυστυχώς δεν είναι δική μας αρμοδιότητα αυτό. Θα έπρεπε κανονικά οι φορείς που εμπλέκονται στο έργο να έχουν ενημερώσει τους κατοίκους για το τι μελιγενέστε. Τώρα που έχουμε ενημέρωση, τώρα ξεκινάμε και εμείς τις ενεργείες μας. Θα έπρεπε κανονικά για μια τέτοια κλίμακα έργο, επαναλαμβάνω, να έχουν προηγηθεί μελέτες. Δυστυχώς για το θέμα αυτό το συγκεκριμένο δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Αυτή τη στιγμή εμείς εκφράζουμε την αγανάκτησή μας για το συγκεκριμένο γεγονός και δηλώνουμε ότι θέλουμε αλλαγή χωροθέτησης. Δεν είναι δυνατόν ακόμα και τώρα να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για να χωροθετηθούν θεωρητικά ή να γίνουν διανοίξοδων. Καταλαβαίνετε ότι αυτές οι ενέργειες θα πάρουν χρόνο και απαιτούν και πάρα πολλά χρήματα. Δυστυχώς η περιοχή η συγκεκριμένη δεν μπορεί να στηρίξει ένα τόσο μεγάλο έργο. Ήδη είναι επιβαρημένη κυκλοφοριακά. Να πούμε εδώ ότι υπάρχει ήδη λειτουργεί το νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα στην περιοχή, λειτουργεί το νοσοκομείο του Καραμανθάνιο, υπάρχει το 409 νοσοκομείο, το οποίο τώρα αυτή τη στιγμή είναι εν υπνώση, αλλά κάποια στιγμή θα αξιοποιηθεί και αυτό. Ήδη στην περιοχή αναγείρεται γυροκομείο, στη Μαραγκοπούλου. Καταλαβαίνετε ότι ήδη η περιοχή είναι υπερφορτωμένη κυκλοφοριακά. Φανταστείτε τι έχει να γίνει, αν δηλαδή υλοποιηθεί και μια τέτοια μεγάλη κλίμακα έργο. Πιστεύετε ότι τα μεγάλα λεωφορεία της αστυνομίας ή η συχνή χρήση των περιπολικών θα μπλοκάρουν ό,τι έχει απομείνει στο κυκλοφοριακό σας? Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και θεωρώ ότι δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει υπηρεσιακά και η ίδια υπηρεσία. Οι ίδιες υπηρεσίες θα έχουν πρόβλημα πέρα από την περιοχή. Θα έρχονται εκεί και οι πατρινοί που θα πρέπει να προσέλθουν για διάφορους λόγους στα αστυνομικά τμήματα. Πέρα. Φοβάστε δηλαδή το αδιαχώρητο, ότι δεν έχουν ληφθεί μέσα. Ακριβώς. Η περιοχή θα λειτουργήσει πλέον. Η περιοχή είναι αυτή τη στιγμή μια οικιστική περιοχή. Αυτό που θα καταφέρουν να κάνουν, αν υλοποιηθεί το έργο το συγκεκριμένο, θα είναι όλη αυτή η περιοχή να γίνει ένα απέραντο πάρκινγκ. Με το χάος του κυκλοφοριακού που συνεπάγεται αυτό. Έχετε εκφράσει ήδη τις διαμαρτυρίες σας. Κάνατε και μία πρώτη σύσκεψη προχθές οι κάτοικοι. Τι αποφάσεις πήρατε και πώς θα κινηθείτε? Αυτή τη στιγμή έγινε μια πρώτη όντως συνέλευση, μια πρώτη ενημέρωση των κατοίκων. Να ξέρετε ότι οι κάτοικοι μέχρι τώρα δεν έχουν ιδέα περί τίνος ακριβώς για την κλίμακα του έργου. Τώρα ενημερώνονται και ενημερώνονται και το αίσθημα που εκφράζουν είναι πραγματικά η απελπισία. Ξέρουν πάρα πολύ καλά οι κάτοικοι ότι μια τέτοια κλίμακα έργο θα οδηγήσει σε χάος την περιοχή. Και θα αλλάξει και τον χαρακτήρα της περιοχής, που είναι μια αμυγός οικιστική περιοχή. Τι τώρα, θέλετε? Από εδώ και πέρα, εμείς είμαστε ήδη σε επικοινωνία με τοπικούς φορείς της περιοχής, με πολιτιστικούς συλλόγους. Μέσω Σαββατοκύριακο θα έχουμε και περαιτέρω επικοινωνία μαζί τους για να συντονίσουμε από εδώ και πέρα τις ενεργείες μας. Εννοείται ότι θα ξεκινήσουμε την κινητοποίηση. Σας ανησυχεί μήπως και η επικινδυνότητα ενός αστυνομικού μεγάρου λόγω κακοποιών στην περιοχή? Σας ανησυχεί και αυτό? Θα σας πω μόνο το εξής. Δίπλα ακριβώς στη χωροθέτηση που υπάρχει για την κατασκευή του μεγάρου, λειτουργούν αυτή τη στιγμή τρία σχολικά συγκροτήματα που στεγάζουν περίπου 600-700 μαθητές καθημερινώς. Πιστεύω αυτό και μόνο απαντάει στην ερώτησή σας. Πέρα από το γεγονός ότι η περιοχή, σας λέω και πάλι, είναι αμυγός οικιστική περιοχή. Με αδιέξοδα, με μικρούς δρόμους, στενούς δρόμους, μπορεί να αντιληφθεί ο καθένας τι θα συμβεί αν ομιγέννητο κάποιος κακοποιός κάποια στιγμή ξεφύγει, διαφύγει, έτσι. Σε χαρτογράφητα λοιπόν νερά κινδυνεύει να μπει η ανέγερση του νέου αστυνομικού μεγάρου της Πάτρας στην παραχωρημένη έκταση εντός του στρατοπέδου του ΚΕΘ στα σύνορα, όπως ήδη ακούσαμε από τον εκπρόσωπο των κατοίκων, που δήλωσε ότι οι κάτοικοι είναι αποφασισμένοι να μην την επιτρέψουν την ανέγερση και μάλιστα να προχωρήσουν ακόμα και σε κινητοποίησεις. Μαζί με τον Σωτήρη Παπανδρέου. Σωτήρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κωνσταντίνα. Έχει πολλές προεκτάσεις πλέον το τελευταίο 48ωρο το ζήτημα, Σωτήρη, γιατί εμπλέκεται και η αστυνομία και η αστυνομική υπάλληλη και ο Δήμος.
όμως. Ναι, προφανώς. Δεν είναι μια απλή υπόθεση. Είναι μια περίπλοκη υπόθεση, πολεοδομικά περίπλοκη, αλλά και στον πολιτικό χειρισμό του θέματος. Να θυμίσω εδώ μια μικρή έτσι, παρένθεση για την προϊστορία, ότι η αντίστοιχη προσπάθεια για την ανέγερση αστυνομικού μεγάρου είχε ξεκινήσει για την περιοχή του Ριγάνου Κάμπου, πίσω πρακτικά από το κάστρο, από το δασίλειο, μια έκταση εκεί που υπήρχε του Δήμου Πατρέων. Ωστόσο, μετά από παλινοδίες χρόνων και εκεί που όπως φαίνονταν θα ξεκινήσουν το έργο, ξαφνικά προέκυψαν εμπόδιο πολυδομικής φύσης, με αποτέλεσμα όλη αυτή η ιστορία να πάει πίσω αρκετά χρόνια. Οι συζητήσεις επέστρεψαν στην χρησιμοποίηση του ΚΕΤ, του χώρου αυτού, του στρατοπέδου, και εκεί οδεύει πλέον για την υλοποίηση του το σχετικό αυτό το έργο υποδομής, για το οποίο έχουν δεσμευθεί και σχετικά κονδύλια. Τώρα, ανακύπτουν οι αντιδράσεις των κατοίκων. Οι αστυνομικοί υπάλληλοι από την πλευρά τους που έχουν μπει και μπροστά ως κλαδικό όργανο συνδικαλιστικός φορέας των αστυνομικών για την πρόθεση του έργου, αναφέρουν ότι προφανώς υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν καθυστερήσεις, υπάρχει προβληματισμός, όπως λένε χαρακτηριστικά, όχι ανησυχία, για την κολλησιεργία που όντως διαπιστώνουν και οι ίδιοι, αποδίδοντας τις όποιες καθυστερήσεις στις διαδικασίες, τις περίπλοκες που έχουν ξεκινήσει, και βέβαια αφήνουν και αυτοί ένα παραθυράκι ανοιχτό για πολιτικές ευθύνες, γιατί αναφέρουν ότι αν το έργο καθυστερήσει ή κολλήσει με βάση και τις συγκεκριμένες διαμαρτύρες των κατοίκων, τότε έκθετη θα είναι, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, η πολιτική και η φυσική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που είναι και αρμόδια για την πρόθεση του θέματος. Εμείς διεκδικήσανε, λένε, αυτό που έπρεπε. Υλοποιήθηκε. Τώρα, όσον αφορά τις διαμαρτυρίες, τονίζουν ότι εκφράζουν μάλλον απορίες γιατί εκδηλώνονται αυτή τη χρονική στιγμή. Και υπενθυμίζουν ότι ο Δήμος Πατρέων, αλλά και οι ίδιοι ως κλαδικό σωματείο, είχαν ενημερώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μάλιστα, ο Δήμος είχε κάνει και μια εκστρατεία ενημέρωση, όπως τονίζουν, μοιράζοντας πέριξ του στρατοπέδου σε όλες τις συνοικίες και στις κατοικίες σχετικό ενημερωτικό έγγραφο, στο οποίο καλούσαν τους ενδιαφερόμενους κατοίκους, εάν έχουν κάποιες αντιρρήσεις ή ενστάσεις, να σπεύσουν να υποβάλουν τα σχετικά έγγραφα. Παρ' όλα αυτά, κανείς δεν ανταποκρίθηκε σε αυτό το κάλεσμα, σε αυτή την ενημέρωση. Οπότε, δεν υπήρξε, όταν όριζε ο νόμος, δεν υπήρξε καμία αντίδραση, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. Σωτηρία, που σε ακούσαν πριν στο ρεπορτάζ, απαντούν οι κάτοικοι ότι εμείς, λέει, το τελευταίο δεκαήμερο ενημερωθήκαμε, γι' αυτό και αντιδράσαμε. Δεν ξέραμε, λέει, ότι θα χτιστεί ένα κτίριο ή κτίρια 11.000 τετραγωνικών. Τι να σου πω τώρα, έτσι αναφέρουν και οι κάτοικοι. Θυμίζω, έχει πραγματοποιηθεί και δημοτικό συμβούλιο αφιερωμένο στο συγκεκριμένο θέμα. Υπάρχουν αντικρουόμενες θέσεις και απόψεις πάνω σε αυτό το ζήτημα. Τώρα, από εδώ και πέρα, επί του παρόντος, σύμφωνα με πληροφορίες από τη Δημοτική Αρχή, διαβεβαιώνεται ότι δεν θα υπάρξει πάγωμα της διαδικασίας, δεν διαφαίνεται τουλάχιστον, με βάση και πηγές από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, που διαβεβαιώνουν ότι η κατασκευή του έργου δεν σχετίζεται με τις κυκλοφοριακές παρεμβάσεις, δείχνοντας το Δήμο ως υπεύθυνο γι' αυτό. Ο Δήμος, δηλαδή, το Υπουργείο, λέει, ότι είναι υπεύθυνος να προχωρήσει στα έργα που ζητούν οι κάτοικοι και που πολλοί τονίζουν ότι είναι αναγκαία για να μην πήξει κυκλοφοριακά η περιοχή. Δεν είναι τόσο απλό να ακυρωθεί μια διαδικασία που αφορά σε ένα έργο που έχει αναγγελθεί από την κυβέρνηση, να φέρουν οι ίδιες πηγές. Από εκεί πέρα όλα μπορούμε να τα περιμένουμε και ο καθένας μπορεί να κρίνει και να βγάλει τα συμπεράσματά του με βάση τις κινήσεις και τις ενέργειες που έχει κάνει κάθε πλευρά. Ο Δήμος, η αστυνομία, το Υπουργείο και γενικώς η κυβέρνηση. Μάλλον θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα το θέμα και από την επόμενη εβδομάδα. Σωτήρη, θα τα πούμε και στην πορεία εμείς. Μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες για την πεζοδρόμηση της Μεζόνος. Μέσα στις επόμενες ημέρες ολοκληρώνονται οι εργασίες στο κομμάτι της Μεζόνος, όμως, που αφορά στο τμήμα από τη Γούναρη μέχρι και την Τριών Ναυάρχων, ενώ σε ό,τι έχει να κάνει με την Αράτου έχει προχωρήσει μέχρι και την Υψηλάντου. Επίσης, ένα μεγάλο έργο ξεκίνησε τις προηγούμενες ημέρες και πρόκειται για την κατασκευή του δρόμου προς το Παναχαϊκό, όρος προϋπολογισμού 1.712.000 ευρώ. Ο σχεδιασμός μας είναι να ολοκληρώσουμε το κομμάτι από Τριών Ναυάρχων μέχρι Γούναρη, το οποίο από ό,τι έχετε δει εξελίσσεται γρήγορα, και η ολοκλήρωση της Αράτου, για να μπορούμε να δώσουμε σε κυκλοφορία αυτούς τους δρόμους. Θα υπάρχει και ασφαλτόστρωση επί της Αράτου, άρα για να μπορούμε να έχουμε τα απαραίτητα μέτρα κυκλοφοριακά για να μπορούμε να κλείσουμε τη Μεζόνος. Θα ξεκινήσουμε από την πλατεία Εθνικής Αντίστασης την ανάπλαση στο κομμάτι αυτό. Τώρα, αν θα καθυστερήσουμε και κάποιες μέρες, εξαρτάται
από την εξέλιξη των έργων στο συγκεκριμένο σημείο. Μην ξεχνάτε ότι είναι και η ΔΔΕ, είναι και οι υπάρχοι κινητής τηλεφωνίας που περνάνε και τα δίκτυά τους. Καλώς εγώ των πραγμάτων υπολογίζουμε τον αρχές Ιουνίου να ξεκινήσουμε την πεζοδρόμηση της Μεζόνας. Και το χρονοδιάγραμμα αποπεράτωσης συνολικά του έργου. Τη Μεζόνας υπολογίζουμε μέχρι τέλος του χρόνου να την έχουμε περάδοση. Για να ξεκινήσει μέσα στο 25 να υλοποιηθεί η πεζοδρόμηση σε συνεργασία με τις υπόλοιπες κυκλοφοριακές. Και χρονιά θα προχωρήσει, εντάξει, ένα κομμάτι το οποίο το έχουμε συζητήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο, να ξεκινήσουν οι αντιδρομήσεις από το νέο έτος. Ολοκληρώνοντας αυτά τα έργα, να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τις αντιδρομήσεις. Αντιδήμαρχε, παράλληλα ξεκίνησε και η κατασκευή του δρόμου προς το Παναχαϊκό Όρος. Εκεί τι στοιχεία έχουμε? Ήτανε χρόνιο το αίτημα των κατοίκων. Χρόνια το αίτημα των κατοίκων, αλλά και γενικά δεν όχι των κατοίκων, αλλά και γενικά της πόλης, να έχει μία πρόσβαση. Έχουμε το βουνό, έχουμε θάλασσα και βουνό, αλλά στο βουνό είχαμε προβλήματα να έχουμε πρόσβαση. Νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό έργο αυτό για την πόλη μας. Και θα δώσει και μία άλλη πνοή στην περιοχή εκεί πέρα. Μην ξεχνάμε ότι και στο Παναχαϊκό υπάρχει μία δραστηριότητα και αγροτική και αρκετή κτηνοτροφή είναι εκεί πέρα. Αλλά πέρα από αυτό θα μπορεί και κάποιος πατρινός με εύκολη πρόσβαση προς το Παναχαϊκό με το δρόμο που θα ολοκληρωθεί. Μάλλον, ευελπιστούμε ότι και ο δρόμος αυτός, μάλλον τέλος του χρόνου, είναι μέσα στα σχέδια να έχει παραδοθεί. Οπότε βλέπουμε ένα πλάνο σύνδεσης των δημοτών τόσο με τη θάλασσα, γιατί μέσα στο 25 θα ξεκινήσουν και διαδικασίες ενεργοποίησης για το παραλιακό μέτωπο, όσο σύνδεσης και προς τα ορεινά του. Βεβαίως. Δεν μπορούμε να αφήσουμε. Έχουμε και βουνό και θάλασσα. Άρα και πρέπει και προς τις δύο κατευθύνσεις να έχουμε. Ο σχεδιασμός είναι αυτό που βάζουμε σε προτεραιότητα, είναι το παραλιακό μέτωπο και ιδιαίτερα το κεντρικό τμήμα Αγίου Νικολάου Γούναρη. Σημαίνει ότι αφήνουμε και το άλλο, γιατί παραλιακό είναι όλο το μέτωπο της Πάτρας από το Καμίνια μέχρι τη Ροδινή. Βέβαια καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε όλο αυτό το πράγμα, αλλά στραμμένη προσοχή μας είναι κυρίως στο κομμάτι αυτό του παραλιακού μετώπου. Είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο και από πλευράς προετοιμασίας των υπηρεσιών και από πλευράς και μελετών. Οπότε μέσα στο 25 να αναμένουμε και εκεί να αρχίσει σιγά σιγά να αλλάζει. Έχουμε ξεκινήσει από την προηγούμενη θητεία, να ξέρετε, με το διαγωνισμό που είχαμε κάνει. Παρουσιάσαμε και στην πόλη τα αποτελέσματα και τώρα περιμένουμε τις μελέτες από αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχει και η χρηματοδότηση από το νέο ΕΣΠΑ, άρα και θα προχωρήσουμε νομίζω αρκετά γρήγορα αυτό το κομμάτι. Με όλες τις διαδικασίες που πρέπει να κάνουμε. Ξέρετε, είναι και λίγο χρονοβόρες αυτές οι διαδικασίες, αλλά θα προχωρήσουμε. Κορυφώνεται η προεκλογική περίοδος με την Πάτρα να αποτελεί πόλο έλεξης των αρχηγών των κομμάτων που προγραμματίζουν επισκέψεις και ομιλίες στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα σε μια προσπάθεια να μειωθεί η αναμενόμενη αποχή αλλά και να αυξήσουν τα ποσοστά τους, αφού όλα τα κόμματα έχουν δώσει πολιτικό ύφος στις ευρωεκλογές. Θα συζητήσουμε το θέμα με το στέλεχος της τοπικής Νέας Δημοκρατίας Ηλία Γκοτσόπουλο, εν αναμονή της καθόδου του Πρωθυπουργού και με μπαράζει επισκέψεων από υπουργούς. Κύριε Γκοτσόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα και σας, τηλεθεατές. 30 Μαΐου ο Πρωθυπουργός στην Πάτρα, δεν έχει αλλάξει κάτι. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Αυτά είναι τα τελευταία νέα. Όπως είπατε, η Πάτρα τον τελευταίο καιρό έχει γίνει το χώρος όπου καθημερινά σχεδόν έχουμε κάποια δράση γύρω από την παράταξή μας. Προχθές ήταν ο κύριος Κοντοζαμάνης, μεθαύριο αναμένεται ο Πρωθυπουργός, όπως είπατε, ο κύριος Μεϊμαράκης, κάποιος από το συγγενικό περιβάλλον του κυρίου Μπελέρη, ο κύριος Μουρούτης, ο κύριος Εξαδάκτυλος νομίζω είναι σήμερα εδώ, κυρία Μελέτη αναμένεται. Την Κυριακή. Γενικώς υπάρχει κινητικότητα έντονη. Κύριε Γκοτσόπουλε, οι ευρωεκλογές, για να το καταλάβουν και οι ψηφοφόροι, οι πολίτες, είναι κρίσιμες για την αύξηση ή να κάνουν μια πρώτη σύγκριση των αποτελεσμάτων τα κόμματα σε σύγκριση με τις βουλευτικές προηγήθηκαν ή είναι κρίσιμες για τους πολίτες όσον αφορά την ανάπτυξη της χώρας, τα κονδύλια, ή ένα συνδυασμός? Κοιτάξτε, οι εκλογές γίνονται για κάποιο συγκεκριμένο λόγο, ο οποίος έχει να κάνει με την διακυβέρνηση αυτού του μεγάλου μορφώματος που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρώτος και κύριαρχος λόγος που κάνουμε τις εκλογές
είναι γιατί πρέπει να εκλέξουμε καινούργια διοίκηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τους ευρωβουλευτές μας μέχρι και την κορυφή της Ευρωπαϊκής Πυραμίδας. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Κάθε χώρα βέβαια έχει δικά της ζητήματα εσωτερικά πολιτικής φύσεως, τα οποία είναι φυσικό ότι επηρεάζουν τη συζήτηση. Όμως έχω την εντύπωση ότι δεν πρέπει να είναι το κυρίαρχο ζήτημα αυτό, αλλά το κυρίαρχο ζήτημα πρέπει να είναι πώς κάποιος θα τοποθετηθεί απέναντι στις καινούργιες προκλήσεις που υπάρχουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και προκλήσεις αυτές είναι πολλές, γιατί βρισκόμαστε σε ένα εξαιρετικά σταθερές περιβάλλον. Η Ευρώπη βρίσκεται στη μία άκρη της, στα ανατολικά της, σε ένα πόλεμο με την ιστορία Ουκρανία-Ρωσία, και στην νότιο-ανατολική της πλευρά σε έναν άλλο πόλεμο, αυτόν που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή. Το πρώτο λοιπόν είναι ότι είμαστε σε ένα περιβάλλον ευμετάβλητο. Πριν προλάβουμε να σταθούμε στα πόδια μας από τις οικονομικές δυσκολίες, ήρθαν οι πόλεμοι. Επιπλέον υπάρχει ο κίνδυνος, το κυρίαρχο, το μεγάλο κύμα μετανάστευσης που μπορεί να δημιουργηθεί ως αποτέλεσμα αυτών των αναταράξεων των πολιτικών και των στρατιωτικών που συμβαίνουν. Όλα αυτά τα ζητήματα κληθούμε να τα λύσουμε όχι μόνοι μας, αλλά πλέον ως μία κοινότητα, ως μία ευρωπαϊκή κοινότητα, όπως λεγόταν στην αρχή. Άρα λοιπόν το πρώτο είναι αυτό. Φυσικά όμως δεν πρέπει να παραβλέπουμε και τα εσωτερικά ζητήματα, δηλαδή το ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα μπορεί να οδηγήσει τη χώρα σε ήρεμους δρόμους, σε σταθερότητα, σε μια σταθερή ανάπτυξη, σε μείωση της ανεργίας, σε όλα αυτά που βιώνουμε τον τελευταίο καιρό, γιατί η χώρα τον τελευταίο καιρό βιώνει μια περίοδο μακράς, θα έλεγα, σταθερότητας και ασφάλειας. Παρότι συμβαίνει γύρω μας, τα πράγματα στη χώρα δεν είναι παράδεισος, αλλά νομίζω ότι το αίσθημα της ανασφάλειας που είχε ο πολίτης πριν από μερικά χρόνια δεν το έχει αυτή τη στιγμή. Και αυτό το θεωρώ αρκετά σημαντικό. Ο Πρωθυπουργός είπε αποχή, αδράνεια, αδιαφορία δεν επιτρέπεται στις ευρωεκλογές, προσπαθώντας να πατάξει σε εισαγωγικά την αποχή. Ζητούμενο βέβαια η αποχή και στις φετινές εκλογές, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι είναι και μονή η κάλπη, όπως λέει και το Υπουργείο Εσωτερικών. Η αποχή πάντα είναι ένα πρόβλημα στις εκλογές. Και δυστυχώς στις κοινωνίες, στις ευημερούσες, στις δύσεις, παρουσιάζονται μεγάλα ποσοστά αποχής, και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δεν μπορώ να πω με ευκολία και δεν μπορούμε να πούμε με ευκολία ποια είναι η εξήγηση. Αυτό που οφείλουμε όλοι μας που κατέχουμε ένα δημόσιο βήμα, και εσείς οι δημοσιογράφοι και εμείς που ασχολούμαστε με την πολιτική και οι ίδιοι οι πολιτικοί κατ' επάγγελμα, αυτό που πρέπει να τονίζουμε είναι ότι ο πολίτης καλείται στις κάλπες προκειμένου με σοβαρότητα και με υπευθυνότητα να δώσει την απάντησή του σε ζητήματα και καθημερινότητας αλλά και προοπτικής της χώρας. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν πρέπει να βρεθούμε όλοι εκείνη τη μέρα στις κάλπες. Ας σκεφτεί ο καθένας τι θέλει να ψηφίσει, αλλά να πάει να ψηφίσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλές φορές και μόνο το ποσοστό της αποχής καθορίζει την είσοδο ή την μη είσοδο κομμάτων στο πολιτικό σκηνικό. Και όταν τα πράγματα τα αφήνουμε στην τύχη τους, η τύχη ποτέ δεν είναι με το μέρος μας στην πολιτική. Θέλει ενεργοποίηση. Κύριε Κοτσόπουλε, το τελευταίο διάστημα βλέπουμε ότι ενώ ευρωεκλογών κορυφώνεται και η πολιτική αντιπαράθεση και εντός και εκτός κοινοβουλίου, σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, σε επίπεδο υποψηφίων ή στελεχών. Οι ψηφοφόροι όμως, κατά γενική εκτίμηση, δεν πείθονται. Λένε ότι βασικά προβλήματά τους, ακρίβεια, δυσκολία στην επιβίωσή τους, δεν συμπεριλαμβάνονται στις συζητήσεις. Είχαμε σήμερα βέβαια στη Βουλή τη συζήτηση για την ακρίβεια, αλλά ζητούν λύσεις. Μπορούν να επιτευχθούν αυτές οι λύσεις και μέσω του πολιτικού διαλόγου ή της πολιτικής αντιπαλότητας λόγω των εκλογών, να μπούμε σε μία τροχιά? Αλίμονο αν δεν μπορούν. Αλίμονο αν δεν μπορούσαν. Πραγματικά τότε θα ήταν μια ολική χρεοκοπία όχι μόνο του ελληνικού πολιτικού συστήματος αλλά και του ευρωπαϊκού συστήματος. Ο πολίτης πολύ σωστά βάζει τα προτάγματά του, γιατί ο πολίτης καθημερινά και εμείς που είμαστε πολίτες βιώνουμε τα προβλήματα που υπάρχουν. Οι πολιτικοί πολλές φορές παρασύρονται στο μεταξύ τους διάλογο και γίνεται μια συζήτηση για το τι έχει ο καθένας στη δική του στόχευση, στο δικό του μυαλό, στις δικές του επιδιώξεις. Όταν αυτές οι επιδιώξεις διαφέρουν πολύ από τα θέλη του πολίτη, τότε δυστυχώς οι πολιτικοί αυτοί βρίσκονται μακριά από τα προτάγματα της κοινωνίας.
Έχω την εντύπωση ότι η κυβέρνηση δεν βρίσκεται μακριά από το πρόταγμα της κοινωνίας. Δεν τα έχει καταφέρει σε όλα, όπως σας είπα και προηγουμένως. Δεν ζούμε στον παράδεισο, αλλά είναι προσιλωμένη στα ζητήματα της καθημερινότητας του πολίτη και σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη σταθερότητα της χώρας. Περάσαμε πριν μερικά χρόνια σοβαρούς κλειδονισμούς. Τώρα έχουμε μπει σε μία ρότα σταθερότητας, σοβαρότητας, ανάπτυξης, ασφάλειας. Κάποιοι για δικό τους πολιτικό όφελος δεν ενδιαφέρονται να υπάρχει ηρεμία στη χώρα. Κάποιος είπε κάποτε ότι δεν είναι ποτέ ευκαιρία για την αριστερά η ανάπτυξη. Δεν θυμάμαι ποια λέξη ακριβώς χρησιμοποίησε η κυρία Χτσόγλου τότε. Και όμως ο πολίτης θέλει την ηρεμία του. Θέλει να ξέρει τι θα του συμβεί αύριο, να μην βρίσκεται σε καθεστώς ανασφάλειας. Και αυτό είναι το που πρέπει να προσφέρει η πολιτική, η σύγχρονη πολιτική στο λαό. Κύριε Κοτσόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την απόψινή μας συνομιλία. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση διασταύρωσαν σήμερα τα ξύφη τους για την οικονομία στην προημερησίας διατάξεως συζήτηση για την ακρίβεια, με την κυβέρνηση να μιλά για εισαγόμενη ακρίβεια και να εστιάζει στις κινήσεις που γίνονται τόσο για τη στήριξη του εισοδήματος των πολιτών, όσο και στα μέτρα για την αντιμετώπιση φαινομένων εσχροκέρδειας. Από την άλλη, η αντιπολίτευση έβαλε στο στόχαστρο την κυβέρνηση, την οποία κατηγόρησε πως δεν λαμβάνει ουσιαστικά μέτρα για την τιθάσευση των τιμών. Μαζί μας και πάλι ο Σωτήρης Παπαδρέου. Σωτήρη, τα πυρά συνεχίζονται. Ναι, ανταλλαγή πυρών. Στο κόκκινο χτύπησε σήμερα το πολιτικό θερμόμετρο στη Βουλή Κωνσταντίνα, όπου πραγματοποιήθηκε αυτή η συζήτηση σε αρχηγικό επίπεδο, ανταλλαγή βολών από εκατέρωθεν και κυρίως μεταξύ κυβέρνησης και ΣΥΡΙΖΑ για το μείζον πρόβλημα της ακρίβειας. Στο οποίο είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το παραδέχθηκε, ότι είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο, όπως είπε, δηλαδή το μείζον, το κυρίαρχο πρόβλημα της σύγχρονης εποχής. Ο Πρωθυπουργός υπερασπίστηκε των κινήσεων και των ενεργειών που έκανε η κυβέρνηση το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ανέφερθηκε χαρακτηριστικά στην εισβολή στην Ουκρανία, στο ενεργειακό, στις ανατιμήσεις στο ρεύμα, στο φυσικό αέριο, για να αποδώσει σε αυτούς τους παράγοντες το πρώτο κύμα της ακρίβειας, αλλά όπως είπε χαρακτηριστικά, καταφέραμε να αναχαιτήσουμε την ακρίβεια στο ρεύμα. Αυτή τη στιγμή οι τιμές του ρεύματος βρίσκονται στα προκρίσεις επίπεδα. Αλλά όπως παραδέχθηκε, το πρόβλημα επιμένει στον πληθωρισμό των τροφίμων. Χαρακτήρισε δύσκολο το στοίχημα που πρέπει να κερδιθεί. Χρειάζεται ρεαλισμός και γνώση της πραγματικότητας, όπως είπε χαρακτηριστικά. Αναφέρθηκε και στην επιστολή που έστειλε στην Κομισιόν ο κ. Μητσοτάκης, στην πρόεδρο της Κομισιόν, για την ακρίβεια, τονίζοντας την πρόταση που κατέθεσε να καταργηθούν οι γεωγραφικοί περιορισμοί που επιβάλλουν από τη μία χώρα στην άλλη για τα προϊόντα τους ή πολυεθνικές εταιρείες, και μίλησε για κερδοσκοπικές τακτικές που συνδέονται και με τα μεταφορικά κόστη. Και μόλις χθες, όπως είπε, το απάντησε η αρμόδια επίτροπος ότι επέβαλε πρόστιμο μαμούθ σε έναν πολυεθνικό κολοσσό. Θυμίζουμε εδώ, πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ το πρόστιμο σε μία από τους ευρωπαϊκούς κολοσσούς εμπορίας τροφίμων, τη Mondelez, πολυεθνική γνωστή. Τιμωρήθηκε με αυτόν τον τρόπο για αθέμητες πρακτικές. Ό,τι πρόστιμα μιλάμε, πάντως και να βάλουμε, είτε στην Ευρώπη είτε στην Ελλάδα, αυτά τα πρόστιμα δεν επιστρέφουν στην τσέπη του καταναλωτή που έχει χρυσοπληρώσει προϊόντα. Αυτό λένε οι ίδιοι καταναλωτές και δίκιο έχουν. Εντάξει, κοίταξε, είναι μια απλοϊκή αυτή τοποθέτηση. Το πρόστιμο έχει σκοπό να τιμωρήσει πρακτικές που είναι παράνομες, που κρίνονται παράνομες ή παράτυπες, και να ασκήσει μια πίεση προφανώς προς αυτούς τους κολοσσούς, τους πολυεθνικούς, να μειώσουν τα περιθώρια κέρδους ή και την κερδοσκοπία εκεί που αποδεικνύεται. Το να μιλάμε για ακρίβεια, Μητσοτάκη, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός, είναι επίκως παραπλανητικό, απαντώντας με αυτόν τον τρόπο και στο ΣΥΡΙΖΑ και γενικότερα βέβαια στην αντιπολίτευση. Μίλησε για το ελαιόλαδο, το οποίο ευθύνεται αυτή τη στιγμή, όπως είπε χαρακτηριστικά, για ένα μεγάλο ποσοστό του πληθωρισμού. Αν δεν υπήρχε οι συγκεκριμένες ανατιμήσεις στο ελαιόλαδο, ο πληθωρισμός θα ήταν στο 2,8%, είπε όπως χαρακτηριστικά. Και μίλησε για τις κινήσεις που έκανε η κυβέρνηση, αναφέροντας προφανώς και τις αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, ο οποίος βρίσκεται σήμερα στα 830 ευρώ, το παραλάβαμε στα 600 ευρώ, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έριξε και ευθύνη στο ΣΥΡΙΖΑ για την επιοχή της διακυβέρνησής του. Την περίοδο 2015-19, είπε, όταν στην Ευρώπη έβρεχε χρήματα, έβρεχε λεφτά, εδώ κάποιοι κρατούσαν ομπρέλα, αναφερόμενος προφανώς στην διακυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ, και πρόσθεσε ότι ο νέος αρχηγός του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης θέλει να αναστήσει την πολιτική συμμαχία
Βαρουφάκη και Κωνσταντοπούλου. Να του θυμίσουμε ποιοι ήταν οι μεγάλοι πέτοι της οικονομικής καταστροφής της Ελλάδας. Κλείνοντας, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στα μέτρα που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ ως προτάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Όπως είπε χαρακτηριστικά, για το μηδενικό ΦΠΑ στα τρόφιμα, ανέφερε ως παράδειγμα την Ισπανία, είδαμε εκεί τι έγινε. Δοκιμάστηκε στην Ισπανία, λέει, αυτή η μέθοδος και δεν πέτυχε, η ακρίβεια παραμένει και εκεί. Όλα τα μέτρα που έχετε εξαγγείλει στην τετραετία στοιχίζουν, είπε για τον ΣΥΡΙΖΑ, 45,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Και επειδή κάποια στιγμή είναι η ώρα να τελειώνει αυτό το παραμύθι, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα πρέπει να κοστολογηθεί το πρόγραμμά σας από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Όχι πρόγραμμα Θεσσαλονίκης δεν είναι αυτό, είπε ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, δεν μαθαίνετε από τα λάθη σας. Όλα αυτά που προτείνετε είναι χρεοκοπία χωρίς επιστροφή. Να σου πω, Κωνσταντίνο, ότι ήταν άμεση και η απάντηση, όπως ήταν αναμενόμενο άλλωστε, του Στέφανου Κασελάκη. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι εκλεγμένος βουλευτής για να απαντήσει από τα έδρανα της Βουλής. Απάντησε όμως από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περνώντας στην αντεπίθεση. Δεν λέγεται λευτόδεντρα, είπε χαρακτηριστικά, απαντώντας στον Πρωθυπουργό. Λέγεται πλήρως κοστολογημένο πρόγραμμα, οι προτάσεις που κατέθεσε δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή τη συζήτηση. Τονίζει ότι πιάνουν το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και το κοστολογούν όπως θέλουν. Με 40 με 50 δισεκατομμύρια ευρώ, επικαλούνται το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, όμως εκείνο μετρά μόνο δαπάνες, είπε ο κ. Κασελάκης, δεν μετρά έσοδα. Γιατί το λέει αυτό ο κ. Κασελάκης? Γιατί μαζί με την πρότασή του για τη μείωση των δαπάνων, αντιπροτείνει και το δικό του πρόγραμμα, από πού θα βρεθούν τα έσοδα δηλαδή, για να καλυφθούν όλα όσα προτείνει ως αντίβαρα. Και μιλάει για έκτακτη εισφορά στα υπερκέρδη των τραπεζών, τα διελιστήρια, στις εταιρείες ενέργειας που θα φέρουν, όπως είπε, στο Ταμείο του Κράτους 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι καταναλωτές πάντως πληρώνουν πολύ ακριβά κάθε έξοδο τους από το σπίτι Σωτήρη για τα τρόφιμα. Πάμε εμείς, κυρίες και κύριοι, στη συνέχεια του δελτίου μας, καθώς τον κόδωνα του κινδύνου για την εγκατάλειψη και ρήμωση της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εξαιτίας των εφαρμοζόμενων κυβερνητικών πολιτικών κρούει ο επικεφαλής της παράταξης «Μαζί αλλάζουμε Δυτική Ελλάδα» Κώστας Καρπέτας, με αφορμή το διήμερο συνέδριο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας που διεξήχθη στην Πάτρα. Το χαρακτήρισε ως προεκλογική φιέστα, διευκρινίζοντας ότι οι περιφέρειες καταραίουν με ευθύνη της κυβέρνησης. Εξαγγελίες. Μια από τα ίδια. Θα θυμάστε τον κύριο Σαββιανάκη, 22 Μαρτίου του 22 ήταν πάλι στην Πάτρα και είχε δώσει συνέντευξη τύπου. Θυμάστε τι είχε πει? Δύο υπερόρημα έργα, λέει, είναι έτοιμα, αυτοκινητοδρόμιο και κολυμβητήριο Αγιάς. Φτάσαμε Ιούνιο του 24. Έχετε δει κάτι? Τότε είχε το καπελάκι του Υφυπουργού Αθλητισμού. Τώρα έχει του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Και είδατε τι έγινε και με τον ΟΠΕΚΕ, που έχουμε ήδη πρόστιμο. Είμαστε η μοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μια δομή πληρωμών μπήκε στην εποπτεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ΠΚΠ. Καταλαβαίνετε λοιπόν σε ποια φάση βρισκόμαστε ως χώρα. Και έχει επιβληθεί πρόστιμο 456. Ποιος θα τα πληρώσει όλα αυτά? Εκατομμύρια ευρώ. Οι αγρότες θα τα πληρώσουν. Τώρα τι να σας πω για τη θεσμική θωράκιση. Να σας πω ότι η περιφερειακή διακυβέρνηση για την οποία μοχθούσαμε όλοι από τότε που έγινε το 10 και είχαμε πάει σε ένα, προέκυψε η κρίση βέβαια, και είχαμε πάει σε ένα πολύ συγκεκριμένο στάδιο να καταργηθούν οι αποκεντρωμένες διοικήσεις. Λέγαμε για περιφερειακή διακυβέρνηση. Τώρα έχει αλλάξει το τροπάρι και μιλάμε για πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Και μετά τις ευρωεκλογές, λέει, θα έχουμε κώδικα που θα κατανέμει αρμοδιότητες, γιατί τώρα υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις. Έχουν περάσει τόσα χρόνια και μιλάμε ακόμα για αλληλοεπικαλύψεις. Άμεσα πρέπει να καταργηθούν οι αποκεντρωμένες διοικήσεις και να μεταφερθούν οι εργαζόμενοι. Μα έχει τομέα αγροτικής ανάπτυξης η αποκεντρωμένη διοίκηση. Τι κάνουν? Τίποτα. Άρα έρχονται οι υπουργοί εδώ και εξαγγέλνουν το τίποτα. Καμία εξαγγελία γι' αυτό. Εγώ ρώτησα και τον Περιφερειάρχη. Έχει αναλάβει να στείλει προτάσεις. Μα είναι και 5 χρόνια Περιφερειάρχης. Δεν έχει προχωρήσει τίποτα θεσμικά. Απαξιώνεται διαρκώς ο ρόλος της περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Ξέρετε τι θα γίνει στο τέλος, αν συνεχίσει αυτή η κυβέρνηση? Θα πάμε στους διορισμένους παλινομάρχες που είχαμε κάποτε. Σε διορισμένους περιφερειάρχες. Και μια κατάκτηση όλων αυτών των ετών που ξεκίνησε από τον Καποδίστρια, τον Καλλικράτη. Πού θα φτάσουμε? Θα γυρίσουμε πίσω? Όταν πια σε όλη την Ευρώπη
Το 60% των κονδυλίων το διαχειρίζονται περιφέρειες και δήμοι. Και στη χώρα μας είναι η αυτοδιοίκηση είναι ο φτωχός συγγενής που παρακαλάει. 12 στους 13 περιφερειάρχες έχει αυτή η κυβέρνηση. Έχετε δει να έχει αλλάξει κάτι προς το καλύτερο? Τίποτα. Πάμε προς το χειρότερο. Σε όλα τα επίπεδα. Το Διεθνές Βραβείο Ποιότητας της Γαλάζιας Σημαίας για τη φετινή χρονιά κέρδισαν 625 ελληνικές ακτές, 18 μαρίνες και 9 τουριστικά σκάφη. Στην Αχαΐα όμως δόθηκαν μόλις 2 για αλακόπετρα και καλογριά. Πρώτος νομός στην Ελλάδα αναδείχθηκε ο νομός Χαλκιδικής με 104 σημαίες και η περιφέρεια της Κρήτης διατηρεί την πρώτη θέση με 146 σημαίες. Φτωχός συγγενής και πάλι, Σωτήρη, ναι, δυστυχώς, δυστυχώς, μόλις 2 παραλίες οργανωμένες και να σου πω ότι ούτε καν υποδημοτική διαχείριση δεν είναι οι συγκεκριμένες παραλίες, οι σημαίες δηλαδή. Η μία είναι σε χώρο ξενοδοχείου, σε παραλία που διαχειρίζεται ξενοδοχείο και η δεύτερη μάλλον και εκεί είναι ξενοδοχειακή μονάδα, στην Γαλογρία. Υπάρχουν και οργανωμένες καντίνες που εκμεταλλεύονται την παραλιακή ζώνη, οπότε απουσιάζουν πλήρως οι δήμοι, θα λέγαμε. Και απουσιάζουν πλήρως, Κωνσταντίνα, γιατί υπάρχει ένας λόγος βασικός, το οικονομικό. 30.000 ευρώ κοστίζει για να καταποβάλει ένας δήμος αίτηση για να πάρει γαλάζια σημαία κάποια από τις παραλίες του, όσες επιλέξει ο ίδιος και όσες καταθέσει ως πρόταση. Αλλά υπάρχει επίσης και ένα ακόμα μείζον και μεγάλο εμπόδιο, όπου για αυτόν τον λόγο δεν βλέπουμε γαλάζιες σημαίες σε δημοτικές παραλίες. Πρώτον, πρέπει να υπάρχει ναυαγοσωστική υπηρεσία. Αυτό το ζήτημα, μάλλον οι περισσότεροι δήμοι το έχουν λύσει, το έχουν αντιμετωπίσει, όχι για όλες τις παραλίες βέβαια, αλλά τουλάχιστον για κάποιες κεντρικές. Αλλά το δεύτερο και το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η ύπαρξη οργανωμένου δικτύου διαχείρισης λιμάτων, αστικών λιμάτων. Βιολογικός καθαρισμός εν ολίγης. Τώρα αυτό η Πάτρα το θέμα το έχει επιλύσει, όχι όμως για όλες τις περιοχές, αλλά σίγουρα για τις περισσότερες, αλλά οι άλλοι δήμοι παραμένουν ακόμα σε ακόμα κρεμότητα, δεν έχουν δηλαδή το δικό τους τουλάχιστον ολοκληρωμένο δίκτυο διαχείρισης αστικών λιμάτων. Οι δύο παραλίες που παίρνουν, όπως είπαμε, εκμεταλλεύονται από ιδιωτικές επιχειρήσεις, από μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, οι οποίες διαθέτουν τους δικούς τους μηχανισμούς διαχείρισης και επεξεργασίας λιμάτων και γι' αυτό μπόρεσαν και μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία και πήραν την γαλάζια σημαία. Και ο τρίτος λόγος που θα πρέπει να υπάρχει ως όρος, απλώς είναι, δεν χρειάζεται να πούμε, να υπάρχουν δηλαδή υποδομές εξυπηρέτησης των λωμένων, δηλαδή καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος δίπλα από την παραλία, απέναντι από την παραλιακή ζώνη. Κάτι τέτοιο βέβαια άλλωστε υπάρχει ούτως ή άλλως στις περισσότερες παραλίες της Αχαΐας, αλλά όπως είπαμε, δύο είναι οι βασικοί λόγοι, το οικονομικό για τους δήμους και η ύπαρξη των, ή μάλλον η απουσία βιολογικών καθαρισμών, τουλάχιστον στις περισσότερες παραλίες της Αχαΐας, γι' αυτό και δεν βλέπουμε γαλάζιες σημαίες στην περιοχή της δικής μας. Θα δούμε του χρόνου. Σωτήρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ. Συνάντηση με τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστο Μπούρα και την αντιπρίτανη φοιτητική Μέριμνα, είχε την Περιφερειάρχη Κοινωνική Πολιτική και Οικογένεια. Κύριο θέμα τη συνάντηση, η υποστήριξη παρεμβάσεων που αφορούν στην κοινωνική Μέριμνα όλων των φοιτητών, όπως η προσπάθεια επίλυση προβλημάτων που έχουν τυχόν προκύψει. Βασικό στόχο τη συνεργασία των δύο φορέων, η ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου του Ιδρύματος. Ήθελα να είμαι χρήσιμη και σε αυτό το Ίδρυμα. Προκάλεσα ένα ραντεβού με τον κύριο Πρίτανη, τον κύριο Χρήστο Μπούρα και με την αντιπρίτανη αναπληρώτρια καθηγήτρια, την κυρία Ελένα Αλμπάνη, που έχει αναλάβει την κοινωνική μέριμνα των φοιτητών, ώστε να δω κατά πόσο θα μπορέσω να τους είμαι χρήσιμη. Σίγουρα όλοι οι φορείς θα πρέπει να σκύψουμε στην εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος και βασικά θα πρέπει να διασφαλίσουμε μια ισότιμη συμμετοχή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και των κοινωνικά ευάλωτων φοιτητών. Οι ανάγκες των φοιτητών είναι μεγάλες και ιδιαίτερα στην εποχή που βιώνουμε, η ψυχολογία και γενικά η διάθεση για μάθηση θα είναι το α και το ω. Σίγουρα οι φοιτητές μας θέλουν και κάποια στήριξη από την πολιτεία και από τους φορείς και αυτό ήταν γενικά το θέμα με τον κύριο Πρίτανη. Η ψυχολογική υποστήριξη των φοιτητών και γενικά η προσβασιμότητα στην
παιδεία από τις ευάλωτες ομάδες των φοιτητών. Οπότε ξεκινάει μια συνεργασία των δύο πλευρών για να στηριχθούν οι φοιτητές που το χρειάζονται, να υπάρχει εκεί η πολιτεία. Θα πρέπει να υπάρχει η μέρημνα και σίγουρα θα υπάρξουν και άλλα ραντεβού. Την συνάδελφό μου, την αντιπεριφερειάρχη, την Άννα Μαστοράκου, που έχει τον Αντιπεριφέρεια Υγείας, ώστε να συζητήσουμε πιο θεσμικά και τον λόγο της στήριξης της ψυχολογικής των φοιτητών. Κάνετε λίγο εγκριδάτσικα, είστε την Περιφερειάρχη σε ένα τομέα πολύ ευαίσθητο. Βλέπετε πάρα πολλά κάθε μέρα, ενημερώνεστε για πάρα πολλά. Είναι δύσκολες οι εποχές σε κοινωνικό και ψυχολογικό τομέα, σωστά, σε όλες τις ηλικίες τελικά. Σίγουρα, η εποχή που βιώνουμε έχει πολύ μεγάλη εξέλιξη και δυσκολίες στην καθημερινότητα όλων των πολιτών και ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων, των μικρών παιδιών της τρίτης ηλικίας, και εμείς ως Αντιπεριφέρεια κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να γίνει καλύτερη καθημερινότητα των συμπολιτών μας σε όποιο επίπεδο την έχουν ανάγκη, στις δομές, στα ιδρύματα και στην καθημερινότητα όλων των συμπολιτών μας σε έναν διαρκή αγώνα για καλύτερη ποιότητα ζωής των ανθρώπων, και είμαστε καθημερινά στην εποπτεία προς αυτή την κατεύθυνση. Η ιστορία του κτηρίου του παλαιού Αρσακίου που στεγάζει το νέο Δημαρχείο της Πάτρας παρουσιάζεται στο ντοκιμαντέρ που ετοίμασε για το Δήμο Πατρέων ο πατρινός σκηνοθέτης Παναγιώτης Φαφούτης. Το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει μέσα από ντοκουμέντα, φωτογραφίες και εξιστορήσεις την ιστορική διαδρομή του κτηρίου και τους σημαντικότερους σταθμούς του από τη θεμελίωσή του το 1929 μέχρι και τη λειτουργία του το 2024 ως Δημαρχείο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εξιστορήσεις ανθρώπων που το έζησαν κατά την πολύχρονη λειτουργία του ως Αρσάκιο Σχολείο, Παιδαγωγική Ακαδημία και Οικοτροφείο. Κυριακό συγκρότημα που καλύπτει με τον προάβλιο χώρο του ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο αποτελεί το πόσιμο για την Πάτρα. Είναι άρρηκτα δεμένο με την ιστορία και την κοινωνική της ζωή, καθώς λειτουργήσε για πάνω από μισό αιώνα ως σχολείο, στεγάζοντας και το πρώτο τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα της πόλης. Σημαντικές είναι οι μνήμες που κουβαλάει από τον πόλεμο του 40 και την περίοδο της κατοχής. Το 1942 άρχισαν να οργανώνονται στο κτίριο συσίτια για τις σπουδάστρες της Αρσακίου Παιδαγωγικής Ακαδημίας, πολλές από τις οποίες προέρχονταν από γειτονικούς νομούς. Το 1943 το κτίριο καταλήφθηκε από τους Γερμανούς, οι οποίοι το μετέτρεψαν σε νοσοκομείο για την περίθαλψη των τραυματιών τους. Τότε σχεδιάστηκαν οι ευμεγέθεις ερυθροί σταυροί στις όψεις του. Όσον αφορά τη συγγένεια του παρόντος κτηρίου, του Δημαρχείου, του πρώην Αρσακίου, μετεβλήθη με τον πόλεμο, οι κοπέλες όλοι εξαφανιστήκανε και έγινε ένα νοσοκομείο το οποίο είχε μεγάλους ερυθρούς σταυρούς. Και τη δε μητέρα μου την πήρανε πιεσμένη εδώ και ερχόταν εδώ πέρα ημερησίως να καθαρίζει, ήταν η καθαρίστρια. Εμείς δεν καταλαβαίναμε, ξέραμε, η μητέρα μας πήγαινε γιατί ήταν πιεσμένη. Η απελευθέρωση της πόλης στις 4 Οκτωβρίου του 1944 βρήκε το κτίριο λαβωμένο και ελαϊλατημένο από τους κατακτητές. Παραδόθηκε στο Αρσάκιο, αλλά χρειάστηκαν 5 χρόνια προσπαθειών από το Δήμο Πατρέων και τη φιλεκπαιδευτική εταιρεία για να αποκατασταθεί. Όταν ξεκινήσαμε να πάμε σχολείο, δεν πήγαμε στο Αρσάκιο, πήγαμε στο Στρούμπιο, διότι το Αρσάκιο είχε βομβαρδιστεί στην κατοχή, είχαν πέσει 2 βόμβες στην ταράτσα και ήταν μέχρι κάτω οι βόμβες, η μία δεν έσκασε και η άλλη έσκασε. Το Φεβρουάριο του 2024, μετά από 128 ολόκληρα χρόνια, ο Δήμος Πατρέων άλλαξε έδρα, αφήνοντας το επίσης ιστορικό κτίριο της Μεζόνος, στον αριθμό 128, που στέγαζε το Δημαρχείο από το 1896. Εγώ και κάποιοι άλλες ηλικίες έχουμε τις αναμνήσεις μας. Από εκεί και πέρα όμως το γεγονός ότι εκτός του ότι ανήκει στο Δήμο, που είναι σημαντικό, αλλά και να μην ανήκει στο Δήμο, αυτό θα περάσει και θα ζωντανέψει, έτσι, μου δημιουργεί χαρά. Το κτίριο του παλαιού Αρσακίου έγινε το 6ο κατά σειρά Δημαρχείο της Πάτρας από τη σύσταση της πόλης σε Δήμο. Και σήμερα στεγάζει τα γραφεία του Δημάρχου, Αντιδημάρχων, του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και τις υπηρεσίες 6 διευθύνσεων του Δήμου.
Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ σε όλους.